Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και συγγραφέας, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Μελετόπουλε. Καλημέρα σας, κύριε Δαμαβολίτη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και καλημερίζω τους ακροατές σας. Κύριε Μελετόπουλε, αφορμή για την σημερινή μας κουβέντα είναι η έκδοση, μάλλον η επανέκδοση του βιβλίου σας «Μαρξιστική σκέψη στην Ελλάδα», που έχει βγει σε νέα βελτιωμένη έκδοση από τις εναλλακτικές εκδόσεις. Έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει πολύ ενδιαφέρον ως πρόταση, βασικά, γιατί την προσέγγιση την κάνει ένας μη μαρξιστής. Και όπως γράφει και στον πρόλογο, δεν συγκαταλέγετε μάλλον τον εαυτό σας στους μαρξιστές, ούτε στους μη μαρξιστές, αλλά στους μελετητές του μαρξισμού. Αλήθεια, άνθρωποι, στο βιβλίο δεν υπάρχουν ούτε αγιογραφίες ούτε αφορισμοί, υπάρχει μια καθαρά επιστημονική προσέγγιση, και το λέω αυτό για να προειδεάσω λίγο τους ακροατές μας, και θέλω ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε και να μας βάλετε λίγο στο μονοπάτι της ιστορίας και να μας πείτε ποιο είναι το ακριβές χρονικό σημείο που κάνει την είσοδό της η μαρξιστική σκέψη στην Ελλάδα και ποιο είναι το περιβάλλον. Κοιτάξτε, η μαρξιστική σκέψη πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση, δηλαδή από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει έναν ιδεαλιστικό, ουτοπικό, ας πούμε, θα έλεγε κανείς, χαρακτήρα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν στην Ευρώπη, σπούδασαν στην Ευρώπη, είδαν εκεί τις πνευματικές εξελίξεις, γνώρισαν μαρξιστές, ας πούμε ο Σκληρός, ο θεωρούμενος ως ο πρώτος αυθεντικός Έλληνας μαρξιστής, ήταν μαθητής του Γεωργίου Πλεχάνοφ. Είχε πάει στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της Ρωσικής Επανάστασης. Είχε ζήσει την απόπειρα επανάσταση στη Γερμανία. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τα έζησε εκεί. Στη συνέχεια προσπάθησε να εφαρμόσει στην ελληνική πραγματικότητα την μαρξιστική μέθοδο. Δηλαδή να αναλύσει την ελληνική κοινωνία κατά τρόπο μαρξιστικό. Ταυτόχρονα όμως ο Σκληρός ήταν και πάρα πολύ πατριώτης. Δηλαδή υποστήριξε τα δίκαια της Ελλάδος με ένθερμο τρόπο, τα δίκαια της Ελλάδος στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις διεκδικήσεις της Ελλάδας. Δηλαδή την επιθυμία του Βενιζέλου να πάει στην Ασία, να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Αυτά όλα ο Σκληρός τα ενστερνιζόταν θερμά. Δηλαδή εκεί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, ο Πλάτων Δρακούλης πριν από αυτόν λίγο, αλλά όχι ακριβώς μαρξιστής, αλλά σοσιαλιστής, ο Καλλέργης. Αυτοί ήταν άνθρωποι που συνδυάζαν μια σοσιαλιστική, ιδεαλιστική, ουτοπική σκέψη, τυχεία μαρξιστικής αναλυτικής, ας πούμε, μεθοδολογίας και έντονο πατριωτισμό. Αυτά όλα μπαίνουν πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εμφανίζεται μια σειρά από πιο συγκροτημένους μαρξιστές, θεωρητικά. Εκεί λοιπόν θα έβαζα τον Κορδάτο και τον Σεραφείμ Μάξιμο, και οι δύο διατέλεσαν ηγέτες του Μεσοπολεμικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Και οι δύο αποχώρησαν, έχασαν τις θέσεις τους όταν αρνήθηκαν. Εν τω μεταξύ έχει γίνει η Ρωσική Επανάσταση, έχει συγκροτηθεί η Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση απικιοποιεί τα κατατόπους κομμουνιστικά κόμματα στις διάφορες χώρες της Ευρώπης και του Τρίτου Κόσμου. Εκεί λοιπόν προσπαθεί η Σοβιετική Ένωση να επιβάλλει κατά βουλγαρική, ας πούμε, υπόδειξη την έννοια της ανεξάρτητης Μακεδονίας Θράκης στο ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα. Δηλαδή το ελληνικό κομμουνιστικό κόμμα να προωθήσει την ανεξαρτησία της Θράκης και της Μακεδονίας, ούτως ώστε αυτές να αποτελέσουν μέρος μιας βαλκανικής, ας πούμε, κομμουνιστικής ομοσπονδίας, της οποίας φυσικά θα ηγείται η Βουλγαρία. Ο Κορδάτος και ο Μάξιμος αρνήθηκαν να υποταχθούν σε αυτή την διεκδίκηση και χάσαν τη θέση τους. Την έχασε όμως και ο Παντελής Πουλιόπουλος, μεταφραστής του Μάρξ στα ελληνικά, ο οποίος, παρά που εδέχθη αυτή τη θέση, στη συνέχεια όμως, επειδή ήταν ένας άνθρωπος ακέραιος και με μεγάλη πνευματική αξία, αν και λιθαλέα διεθνιστής,
Και αυτός, ας πούμε, περιθωριοποιήθηκε προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επιβολή με κοοπτάτσια, δηλαδή με άνωθεν υπόδειξη, του Ζαχαριάδη, που ήταν ένας εγκάθετος, ας πούμε, των Σοβιετικών υπηρεσιών καθαρά. Λοιπόν, μένω σε αυτούς τους τρεις. Παντελής Πουλιόπουλος, Σεραφείμ Μάξιμος Γιάννης Κορδάτος, ακέραιοι, ανιδιοτελείς, μαρξιστές συγκροτημένοι, ο Πουλιόπουλος μεταφραστής των κειμένων του Μάρξ, ο Κορδάτος συγγραφέας μιας μάλλον παραπλανητικής και ας πούμε ατυχούς ιστορίας ελληνικής επαναστάσεως, προσπαθεί να την ερμηνεύσει ταξικά, δεν το επιμένει. Κατά τη γνώμη μου, ο σημαντικότερος όλων είναι ο Σεραφείμ Μάξιμος, ο οποίος έγραψε μια σειρά από βιβλία, Κοινοβούλιο, Δικτατορία κτλ., στα οποία αναλύει την ελληνική πολιτική ιστορία του Μεσοπολέμου, αλλά και την ανάπτυξη της ελληνικής αυτής τάξης επί τουρκοκρατίας με βάση γαλλικά αρχεία, τα γαλλικά αρχεία, τα οποία μελέτησε βρισκόμενο στο Παρίσι, όταν είχε εκδιωχθεί πλέον από το Κομμουνιστικό Κόμμα, με τεράστια επιτυχία. Δηλαδή, τα βιβλία του Μάξιμου για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά, πρέπει να τα διαβάσει ο καθένας. Αυτός για μένα ήταν ο σημαντικότερος όλων αυτών. Τώρα, όταν έγινε ο Ζαχαριάδης αρχηγός του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1931-1932, αυτός ήταν ένας απλός γραφειοκράτης, εκτελεστικό όργανο της Σοβιετικής Ένωσης. Ο ίδιος έλεγε ότι εμένα πατρίδα μου είναι η Σοβιετική Ένωση, δεν έχω, ας πούμε, καμία σχέση ελληνικό με την ελληνική υπόθεση ως, ας πούμε, ανεξάρτητη οντότητα. Τη βλέπω μόνο ως ένα μέρος της παγκόσμιας επανάστασης, τη δουλειά μου εδώ. Και ο άνθρωπος αυτός σκότωσε κάθε διάλογο και κάθε ελεύθερη συζήτηση για το μαρξισμό μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα, περιθωριοποίησε και εξόντωσε ηθικά και φυσικά τους κυριότερους διανοουμένους και στο Μεσοπόλεμο, αλλά και μετά, ας πούμε, τον Καραγιώργη στη Βουκουρέστη, έτσι τον οδήγησε στο θάνατο στην ουσία με τον τρόπο του, εγκλείοντας τη φυλακή κτλ. Τον Καραγιώργη, τον Μπάτσι και τον Μπελογιάννη και όλους αυτούς που ο ίδιος κατήγγειλε ως πράκτορες του υπεριαλισμού, ενώ οι άνθρωποι, ο Μπάτσις είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος, εξέδωσε τη βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, ένα σχέδιο βιομηχανικής αυτοδυναμίας της Ελλάδος, αυτά ενόχλησαν βέβαια. Λοιπόν, επομένως ο Ζαχαριάδης είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο σκοτώνει τον ελεύθερο μαρξιστικό διάλογο, και ενώ ο μαρξισμός θα μπορούσε στην Ελλάδα, θα μπορούσε να αναδείξει ένα ρεύμα ελληνικού μαρξισμού, ιδιότυπο ελληνικού μαρξισμού, όπως είναι ο αυστρομαρξισμός, όπως είναι ο μαρξισμός στη Λατινική Αμερική, θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Ενδεχομένως συνδυασμένο με τον κοινοτισμό, την άμεση δημοκρατία, δηλαδή τα στοιχεία της ελληνικής ιδιοπροσωπείας. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Αυτό που λέμε μαρξιστική θεωρία εξελίχθηκε σε ένα αποστεωμένο σύστημα, στην ουσία τσιτάτων, τα οποία επαναλάμβαναν μηχανικά οι παπαγάλοι, οι κομματικοί παπαγάλοι, χωρίς να καταλαβαίνουν καν τι σημαίνανε. Και αυτό βεβαίως υπήρξε και το τέλος της μαρξιστικής. Μετά ανέλαβαν λοιπόν σημαντικοί άνθρωποι που στα νιάτα τους είχαν περάσει από την αριστερά, ο Καστοριάδης και ο Παπαϊωάννη κυρίως, και άλλοι, και στο Παρίσι. Κύριε Μελετόπουλε, πριν να φτάσουμε εκεί, θέλω να σταθούμε σε δύο σημεία. Όταν, γιατί όλα αυτά που περιγράφηκαν πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι το πρωτογενές στάδιο, και θέλω λίγο να μας αναλύσετε, γιατί το κάνετε και στο βιβλίο σας, λίγο την πολιτική και την ιδεολογική γεωγραφία της εποχής στην Ελλάδα. Ένα αυτό, και δεύτερον, πώς αντιλαμβάνονται τον όρο διεθνισμός οι πρώτοι μαρξιστές, διότι δεν είναι η ίδια η έννοια με την σημερινή. Κοιτάξτε, η περίοδος από την πρώτη διεθνή μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση χαρακτηρίζεται από μια, ας πούμε, κεντρική ιδέα των μαρξιστών, η οποία είναι η εξής, ότι η Επανάσταση δεν είναι χωρικά, χωροταξικά προσδιορισμένη. Δεν θα γίνει η Επανάσταση στη Ρωσία. Το ότι έγινε στη Ρωσία είναι μία, αν θέλετε, εκδοχή. Είναι ένα σενάριο το οποίο υλοποιήθηκε, αλλά το αρχικό σενάριο ήταν ότι η Επανάσταση πρέπει να είναι παγκόσμια, προλετάρει όλο του κόσμου να δείτε, σε πλανητικό επίπεδο να ανατραπεί ο καπιταλισμός και να δημιουργηθεί, ας πούμε, μια παγκόσμια κοινωνία, δικαιοσύνη κτλ. Εντάξει, αυτά τώρα καταλαβαίνουμε εκ των υστέρων ότι είναι εντελώς ουτοπικά, αλλά αυτό ήταν το κυρίαρχο μοντέλο σκέψης των μαρξιστών της εποχής εκείνης. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα η Οκτωβριανή Επανάσταση να θεωρηθεί ως η αρχή μόνον μιας παγκόσμιας επανάστασης, η Σοβιετική Ένωση που συγκροτήθηκε από τους Λένιν Τρότσκι, να θεωρηθεί ως, αν θέλετε, σημείο εκκίνησης, ο τόπος, ας πούμε, εκκίνησης μιας παγκόσμιας επανάστασης. Σε αυτό έβαλε τέλος ο Στάλιν, βέβαια, ο οποίος αντικατέστησε τον διεθνισμό του Τρότσκι και του Λένιν με το δόγμα του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα. Είπε ότι, λοιπόν, θα εφαρμόζει το σοσιαλισμό στην Σοβιετική Ένωση, τελεία. Και όποιος άλλος, ας πούμε, ακολουθήσει. Αλλά σταματάμε την προσπάθεια να κάνουμε μια παγκόσμια επανάσταση. Αυτό ήταν η πολιτική του Στάλιν, η οποία για τον ίδιο τον Στάλιν εστέψουμε επιτυχία με την έννοια ότι δημιούργησε ένα καθεστώς το οποίο κράτησε 70 χρόνια. Αλλά αυτό ήταν το κυρίαρχο στοιχείο. Τώρα, να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι ο μαρξισμός είχε πολύ ευρύτερη επίκληση από ό,τι νομίζουμε την εποχή πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο ιδρυτής της ελληνικής δεξιάς, ο Δημήτριος Γούναρης, δικηγόρος πατρών, πήγε στο εξωτερικό, έκανε τον γύρο της Ευρώπης και κυρίως στη Γερμανία, κάνοντας μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνιολογία. Και όταν γύρισε στην Ελλάδα, ήταν τόσο επηρεασμένος από τη στική θεωρία, ώστε οι λόγοι του την εποχή εκείνη, του οποίου έχω μελετήσει πολύ προσεκτικά, έχουν καθαρά μαρξιστική δομή. Δηλαδή κάνει ταξική ανάλυση και με επιτυχία μάλιστα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ως πρωθυπουργός το 21-22, να δώσει έμφαση στο κοινωνικό πρόβλημα. Κατέθεται, ας πούμε, νομοσχέδια για την ίδρυση ασφαλιστικών ταμείων, προωθούσε την ισότητα ανδρών και γυναικών κτλ. Και βεβαίως ο άνθρωπος ήταν στην ουσία μακριά ψυχικά, επειδή το κέντρο βάρους της σκέψης ήταν το κοινωνικό πρόβλημα, ήταν μακριά ψυχικά από το εθνικό πρόβλημα, που ήταν ο Μικρασιατικός πόλεμος. Είναι μία από τις αιτίες της αποτυχίας της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ότι ο αρμόδιος πρωθυπουργός από το Μάρτιο του 1921 έως το Μάιο του 1922 δεν είχε στη σκέψη του το εθνικό πρόβλημα και το κοινωνικό πρόβλημα, λόγω της επίδρασης των μαρξιστικών, ας πούμε, ιδεών στη σκέψη του. Μάλιστα. Τώρα θέλω να μας πείτε, γιατί παρουσιάζεται και μια διαδρομή από το ΣΕΚΕ μέχρι το Κομμουνιστικό Κόμμα και φτάνεται μέχρι το 1974, και παρουσιάζεται ότι μέχρι με κάποιες διακυμάνσεις, κάποιες εξαιρέσεις ίσως την περίοδο του μακεδονικού ζητήματος ή την περίοδο που γίνεται η Μικρασιατική Εκστρατεία, η εθνική ανάγκη και η κοινωνική απελευθέρωση, η εθνική χειραφέτηση και η κοινωνική απελευθέρωση συνδυάζονται στην μαρξιστική σκέψη. Και επειδή μίλησατε για τον Πλάτωνα Τρακούλη και τον Σταύρο Καλέργη, κάνετε και αναφορά στο ότι αυτοί, ναι μεν ήταν οι πρώτοι που οργάνωσαν την εργατική πρωτομαγιά, αλλά ο Καλέργης, ας πούμε, όταν έγινε η επανάσταση στην Κρήτη, τα άφησε όλα και ήρθε εδώ και συνδύασε το αυτό που λέμε κοινωνικό και πατριωτικό. Παρότι λοιπόν έχουμε παρεκκλήσεις έτσι κατά καιρούς, πότε αλλάζει τελείως και διαχωρίζεται το εθνικό από το κοινωνικό στη μαρξιστική σκέψη? Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και είναι από τα βασικά θέματα που πραγματεύομαι στο βιβλίο μου «Η μαρξιστική σκέψη στην Ελλάδα από τις εναλλακτικές εδόσεις», που προχώρησε προχθές σε νέα έκδοση βελτιωμένη και επεξημένη. Αυτοί όλοι οι μεγάλοι, ας πούμε, μαρξιστές και τη ευρεία εννοία, ας πούμε, σοσιαλιστές κτλ., είχαν πάρα πολύ έντονο το πατριωτικό στοιχείο. Όπως είπατε, ο Σταύρος Καλέργης παράτησε τα πάντα και πήγε στην Κρήτη να συμμετάσχει στην Κρητική Επανάσταση. Ο Δρακούλης. Δηλαδή, αυτοί βλέπανε συνδυασμένο το εθνικό με το κοινωνικό πρόβλημα. Δηλαδή, θεωρούσαν ότι, ας πούμε, η Ελλάδα πρέπει ταυτόχρονα να απελευθερωθεί από τα γεωπολιτικά δεσμά της και να αποκτήσει μια κοινωνική δομή, ας πούμε, δίκαιη, μαζί αυτά τα δύο. Και είχαν και δίκαιο, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορείτε να διαχωρίσετε το κοινωνικό από το εθνικό πρόβλημα. Αυτό λοιπόν πότε άλλαξε? Αυτό άλλαξε βασικά με τον Ζαχαριάδη. Δηλαδή ο Ζαχαριάδης είπε ότι η Ελλάδα δεν με διαφέρει ως έθνος, με διαφέρει ως μέρος της παγκόσμιας επανάστασης. Έτσι
θεώρησε τη δική του τη στάση και ενέταξε το Κομμουνιστικό Κόμμα στον γεωπολιτικό σχεδιασμό της Ρωσίας, της Ρωσίας που είχε μεταμφιεστεί σε τη Σοβιετική Ένωση. Και από τότε, ας πούμε, με τον Ζαχαρέα, το ΚΚΚ γίνεται, ας πούμε, όργανο των γεωπολιτικών επιδιώξεων της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό ήταν η βασική... Τώρα, αυτό, ας πούμε, περιθωριοποιήθηκε το 1941, όταν έγινε η κατοχή και ο Ζαχαριάδης ήταν στον Ταχάου και ιδρύθηκε το ΕΑΜ από ανθρώπους οι οποίοι ήταν κομμουνιστές και δεν ήταν κομμουνιστές. Έτσι, υπήρχαν στην ίδρυση του ΕΑΜ και κομμουνιστές και μη κομμουνιστές. Βέβαια, εκεί έπαιξε ρόλο η τεράστια οργανωτική εμπειρία του ΚΚΚ, το οποίο είχε αποκτήσει συνωμοτικές μεθόδους κτλ. Διοκόμενο από το Βενιζέλο, το Μεταξά κτλ. Άρα το ΚΚΚ πρωταγωνιστεί, αλλά ιδρύεται ένα βασικό πατριωτικό κίνημα, το ΕΑΜ, στο οποίο προσφορούν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, ενδεχομένως και εκατομμύρια Έλληνες, όχι για λόγους μαρξιστικής, ας πούμε, ιδεολογίας, αλλά για λόγους πατριωτισμού. Είναι λάθος αυτό που έκανε με την φιλιακά η δεξιά, που τσουβάλια στη Σιλίδιν όλους τους τα μέλη του ΕΑΜ στην αριστερά. Τα μέλη του ΕΑΜ δεν πήγανε διότι είχαν διαβάσει Μάρξ και το κεφάλαιο και ήθελαν να εφαρμόσουν τη μαρξιστική θεωρία στην Ελλάδα, πήγανε για να κάνουν αντίδραση στους Γερμανούς. Τώρα, προς το τέλος της κατοχής όμως, το ΚΚΚ έχοντας αποκτήσει μέσω του ΕΑΜ μια τεράστια επιρροή και βεβαίως και μαζικές προσχωρήσεις και στο ΚΚΚ στελεχών του ΕΑΜ, ένα μέρος του στελεχών του ΕΑΜ δεν πήγε στο ΚΚΚ, αλλά ένα μέρος πήγε. Αστική νεολαία στην Αθήνα, διανοούμενοι όπως ξέρω εγώ, ο Κόκαλης, ο Αγγελόπουλος, ο Σιμίτης κτλ. Λοιπόν, έχει αποκτήσει μια πλέον μεγάλη επιρροή και βλέποντας ότι η εξουσία δεν ήταν ένας ανίσχυτος στόχος, εκεί λοιπόν προσπάθησε να καταλάβει την εξουσία δια της βίας. Απέτυχε, γύρισε ο Ζαχαριάδης από τον Ταχάου μετά το Δεκεμβριανό κίνημα, είπε ότι κινούμεθα μεταξύ Λονδίνου και Μόσχας, ας πούμε, η θεωρία των δύο πόλων, προσπαθώντας να δώσει ας πούμε, ένα ευρύτερο γεωπολιτικό άνοισμα, ότι δεν είναι μόνο με κάθετη των Σοβιετικών, αλλά στη συνέχεια, εφόσον αρνήθηκε να λάβει μέρος στις εκλογές και προκάλεσε τον επόμενο γύρο, ας πούμε, τον Φιλίου Πολέμου, από εκεί και πέρα πλέον το ΚΚΚ στοχοποιήθηκε, ιτήθηκε στρατιωτικά, συνετρίβει και για δεκαετίες η Ελλάδα υπέστη, ας πούμε, τις συνέπειες αυτής της εμφύλιας σύραξης. Με τον Ζαχαριάδη τελειώνει, μπαίνει στο περιθώριο το πατριωτικό αίτημα, επανέρχεται με το ΕΑ και ξαναμπαίνει στο περιθώριο όταν ξαναεπιστρέφει ο Ζαχαριάδης από τον Ταχάου. Τώρα εδώ μπαίνουμε σε μια ερώτηση πρόκληση. Στην σωστή πλευρά της ιστορίας και με πατριωτικό αίσθημα το ΚΚΚ πορεύεται με την ελληνική κοινωνία. Ένα υποθετικό ερώτημα. Αν δεν είχε διαρριχτεί η σχέση Γερμανίας-Σοβιετικής Ένωσης, θα είχαν το περιθώριο να βάλουν έτσι ελληνοκεντρικά το θέμα και να πάνε κόντρα στην ιδεολογία όλοι αυτοί οι μαρξιστές? Κοιτάξτε, το ερώτημα σας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα και βεβαίως κινούμεσα στα όρια του διανοητικού παιγνίου, γιατί δεν υπάρχει άνασμα στην θεωρία. Αλλά κινούμενοι λοιπόν στα όρια του διανοητικού παιγνίου και της υπόθεσης εργασίας, έχω να σας πω το εξής. Δεν θα ήταν τόσο απλό για το ΚΚΚ να έχει καταληφθεί η Ελλάδα τον άξονα και να υποστηρίζει το ΚΚΚ τη Γερμανία στο υποθετικό σενάριο που η ναζιστική Γερμανία θα ήταν σύμμαχος με την Σοβιετική Ένωση ακόμα. Δηλαδή, τι θα έλεγε το ΚΚΚ? Θα είχε καταληφθεί η χώρα και θα παρέμενε ένα μικρό περιφερειακό κόμμα δοσιλόγων πλέον, δηλαδή φίλων των Σοβιετικών, θα ήταν φίλοι με τους Ναζί και θα είχε εξαφανιστεί από το σκηνή και θα το είχε υποκαταστήσει κάποιο άλλο κίνημα αριστερό, ας πούμε, ή μη αριστερό, το οποίο θα εξέφραζε την εθνική αντίσταση. Για να είμαστε δίκαιοι, ας πούμε, η επιστολή, η πρώτη επιστολή του Ζαχαριάδη, γιατί υπάρχουν και άλλες δύο που στην ουσία νερούν την πρώτη, αλλά δεν είναι τόσο γνωστές. Η πρώτη επιστολή του Ζαχαριάδη, με την οποία καλεί τον ελληνικό λαό να συμπράξει με την κυβέρνηση εναντίον της ιταλικής επίθεσης, έπαιξε τεράστιο ρόλο. Δηλαδή δημιούργησε συνθήκες εθνικής ενότητας. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να σας απαντήσω υποθετικά. Πιστεύω πάντως θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για το ΚΚΚ να παίξει ένα ρόλο φιλογερμανικό κατά τη διάρκεια της κατοχής. Εκεί μπορεί να είχε διασπαστεί, ένα μέρος να είχε
παραμείνει προσκολλημένος με στις εντολές της Μόσχας, ένα άλλο να είχε φύγει κτλ. Είπα ότι η ερώτηση είναι πρόκληση και δεν θα μπορούσα να υποβάλω την ερώτηση σε άλλο πρόσωπο πέραν από άνθρωπο ο οποίος μπορεί με καθαρά επιστημονικά κριτήρια να δουλέψει. Διότι αν ας πούμε είχα απέναντί μου ένα μοιημένο μαρξιστή, η οξύδωση της θεολογίας δεν νομίζω ότι θα άφηνε περιθώρια για λογική κρίση. Εν πάση περιπτώσει, θέλω λίγο, επειδή έχετε στο βιβλίο σας 8 πρόσωπα, επιλέξατε συγκεκριμένα και θα μας τα παρατιμήσετε, να μπούμε μέσω αυτού που κουβεντιάζουμε τώρα στην εξερώτηση. Υπήρξαν προσωπικότητες στον χώρο της διανόησης της αριστεράς που ενώ εντόπισαν τις στρεβλώσεις και τα κενά, ας πούμε, στη μαρξιστική θεωρία, είχαν το θάρρος να ασκήσουν κριτική και να επομιστούν, ας πούμε, και το κόστος, όπως ας πούμε ήταν ο Κώστας Παπαϊωάννου που έγραψε την γένεση του ολοκληρωτισμού και στο χρονικό σημείο που την έγραψε βέβαια. Λοιπόν, ακούστε, η γενιά η πρώτη, δηλαδή η γενιά του Μάξιμου και τα λοιπά, του Λιόπολου, ήταν τόσο πολύ συναισθηματικά προσκολλημένη στο κόμμα, ώστε το κόμμα όταν τους εξεδίωκε και τους εδίωκε και τους περιθωριοποιούσε, αυτοί εξακολουθούσαν να είναι προσκολλημένοι συναισθηματικά σε αυτό και να ασκούν κριτική στο κόμμα εν ονόματι του κόμματος. Δηλαδή η κριτική που ασκεί ο Πουλιόπουλος όταν έχει φύγει πια από το ΚΚ και έχει προσχωρήσει σε μια τροτσκιστική, ας πούμε, κατάσταση. Ή ο Σεραφείμ Μάξιμος εξόρισος στη Βιέννη πλέον και αλκοολικός και άρρωστος. Ή ο Κορδάτος, ο οποίος παραμένει σπίτι του και στα Δεκεμβριανά σκοτώνουν το παιδί του, τον Λένιν Κορδάτο. Όπως ο ίδιος έλεγε, ο Κορδάτος έλεγε ότι όπλα σκότωσε το παιδί του. Ακόμα και τότε όλοι αυτοί, αυτής της γενιάς, έχουν απίστευτη προσπάθεια στο κόμμα, δεν αποκηρύσουν το κόμμα. Η επόμενη γενιά, η γενιά της κατοχής, άνθρωποι δηλαδή όπως ο Παστοριάδης και ο Παπαϊάννου που αναφέρατε, αυτοί πάνε στη Γαλλία και ο Αξελός και άλλοι, πάνε στη Γαλλία κυρίως, όπου από εκεί ασκούν μία κριτική στο, όχι μόνο στο Κομμουνιστικό Κόμμα, έχουν ας πούμε διαρρήξει τους δεσμούς τους, αλλά και στο μαρξισμό. Και ο Παπαϊωάννου και ο Καστοριάδης αποδομούν πλέον την ίδια τη μαρξιστική θεωρία. Νομίζω ότι ο Καστοριάδης ίσχυσε τη μεγαλύτερη κριτική στην την πιο βασιά κριτική στο μαρξισμό από καθαρά φιλοσοφικής πλευράς. Ο Παπαϊωάννου από πλευράς πολιτικής και ιδεολογικής και παγκοσμίως αναδεικνύοντας κριτική του μαρξισμού πλέον. Έτσι, αυτή η γενιά που έφυγε από την Ελλάδα και πήγε έξω. Τώρα, στο βιβλίο σας κάνετε και ένα διαχωρισμό, δηλαδή μιλάτε για τη διαμάχη που υπάρχει μεταξύ μαρξιστών και τροτσιστών στην Ελλάδα και το περιγράφετε. Αυτό ήθελα να μας δώσετε λίγο ποια είναι η κατάσταση και η εικόνα. Κοιτάξτε, δημιουργείται στις αρχές του Μεσοπολέμου το αρχείο του μαρξισμού από τον Δημήτρη Ιωτόπουλο. Εδώ δεν πρόκειται για ομάδα κομμουνιστών που αποχώρησαν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτοί εξ αρχής δεν είχαν πάει στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ίδρυσαν το αρχείο και δημοσίευαν κείμενα, ας πούμε, μαρξιστικά μεταφρασμένα κτλ. Δηλαδή είχαν προσανατολιστεί σε μια θεωρητική περισσότερο. Βέβαια, είχαν δημιουργήσει και ομάδες κρούσης και ενεπλέκοντος σε μαθιότατες συγκρούσεις με το στελέχη του ΚΚΚ, με πολλούς νεκρούς. Πρέπει να ξέρετε ότι κάποια στιγμή στο Μεσοπόλεμο το αρχείο είχε περισσότερα μέλη από το ΚΚΚ. Δηλαδή διεκδικούσε την ηγεμονία του χώρου. Τώρα, ο Τρότσκι, βρισκόμενος στην Πρίγκιπο, εκδιωχθής από τον Στάλιν μετά το θάνατο του Λένιν, δέχεται εισηγήσεις να ενσωματώσει στο παγκόσμιο τροτσκιστικό κίνημα, το οποίο εκείνη την εποχή προσπαθεί να δημιουργήσει, το αρχείο. Πράγματι, λοιπόν, ορίζει, χωρίς να τον έχει γνωρίσει, το Γιωτόπουλο υπαρχηγό στο παγκόσμιο τροτσκιστικό κίνημα. Δεν είχε και άλλους, ας πούμε. Ήταν ελάχιστοι αυτοί που πήγανε κοντά στον Τρότσκι. Λοιπόν, κάποια στιγμή πάει ο Βιτσόρης, ο ηθοποιός και υπαρχηγός του Γιωτόπουλου, στην Πρίγκιπο να συναντήσει τον Τρότσκι. Και σύμφωνα με τη δίκηση του Βιτσόρη, λοιπόν, ο Τρότσκι επιμένει να υιοθετήσουν το αρχείο οι αρχαιομαρξιστές το σύνθημα της ανεξάρτητης Μακεδονίας Θράκης, με απίστευτη μονή, όπου ο διάλογος, λένε Τρότσκι-Βιτσόρη, είναι σουρεαλιστικός, διότι ο Βιτσόρης είναι ένας άνθρωπος από την Αθήνα, ένας ηθοποιός,
κτλ. Και απέναντί του έχει τον παγκόσμιο κολοσσό, έτσι, τον άνθρωπο που έκανε την Ρωσική Επανάσταση, που έφτιαξε τον κόκκινο στρατό κτλ. Και πράγματι, ο Βιτσόρης έχει το σθένος να απορρίψει την πίεση του Τρότσκι, λέγοντας: σύντροφε Λέων, εμείς δεν έχουμε μακεδονική μειονότητα. Έχει φύγει μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Όλοι οι μουσουλμάνοι, ξέρω εγώ, της Μακεδονίας πήγαν ανατολικά, οι Σλάβοι πήγαν βόρεια, υπάρχουν, ξέρω εγώ, 2.000-3.000 άνθρωποι. Δεν μπορούμε να διαθετήσουμε. Όχι, πρέπει να διαθετήσει. Και τελικώς αυτή η ρήξη οδηγεί στην αποκόλληση του αρχαιομαρξισμού από το παγκόσμιο τροχιστικό κίνημα. Έτσι, διότι ο Μίτσο Διωτόπουλος είναι πατριώτης, είναι ένας άνθρωπος με εθνική συνείδηση, με προσωπικότητα και αποκηρύσσει τον Τρότσκι. Να σημειώσω ότι ο Γιωτόπουλος πήγε στην Ισπανία και πολέμησε σε εμφύλιο πόλεμο, στο πλευρό των Δημοκρατικών. Κάτι που δεν έκαναν οι περισσότεροι άλλοι κομμουνιστές της εποχής. Ήταν λίγοι αυτοί που πήγαν στην Ισπανία. Και όταν επέστρεψε μετά τον πόλεμο από το Παρίσι, όπου έζησε στην κατοχή, τελείωσε τη ζωή του μέλος σοσιαλδημοκρατικών, ας πούμε, καθιστικών ομάδων, περισσότερο του περιθώριου, ας πούμε. Δεν είχε καμία σχέση πλέον με τον τροχισμό. Λοιπόν, άρα ο ελληνικός ρατσισμός αποτελείται από το αρχείο αφενός του Γιωτόπουλου και από την άλλη από αποσχιστέντες κομμουνιστές, οι οποίοι ιδρύουν δικά τους τροχιστικά γκρουπούσκουλα, Πουλίπουλος, Μάξιμος κτλ., τα οποία δεν προσχωρούν στο αρχείο του μαρξισμού, προσπαθούν να δημιουργήσουν, ας πούμε, μία κίνηση, αποτυγχάνουν, όμως αποτυπώνει τη σκέψη του σε πάρα πολύ σημαντικά έντυπα κείμενα, στο Σπάρτακο βασικά. Ο Σπάρτακο είναι πάρα πολύ βασικό κείμενο, το έχω διαβάσει όλο, έχει κείμενα μέσα καταπληκτική, ας πούμε, μαρξιστική ανάλυση, πολύ δυνατά, που ποτέ το ΚΚ δεν παρήγαγε τέτοια κείμενα. Αλλά δεν έχουν καμία πίεση. Και αυτά τελειώνουν στην κατοχή. Δηλαδή με την εισβολή των Γερμανών, ο Πουλιόπουλος εκτελείται στον Εζερό τη Θεότητα από τους Ιταλούς, ο Μάξιμος έχει ήδη διαφύγει στην Ιταλία. Εκεί τελειώνει το πράγμα. Και μένει μόνο το και επιπλέον το ΚΚ στα Δεκεμβριά εξοντώνει τους τροχιστές, έτσι. Οπότε εκεί τελειώνουν όλα αυτά. Μένει μόνο ο Άγιος Τίνας με μια ολιγομελή ομάδα φίλων και συντρόφων που μέχρι τα βαθιά του γεράματα ο Άγιος Τίνας περισσότερο θα μείνει γνωστός ως δάσκαλος του Καστοριάδη. Ο Καστοριάδης είχε, ας πούμε, μια πολύ έντονη συναισθηματική σχέση με τον Άγιος Τίνα. Παρά που ο Καστοριάδης έκανε ριζική κριτική στον μαρξισμό, τον αποδόμησε πλήρως, προσωπικά και συναισθηματικά παρέμεινε σε μια στενή σχέση με τον Άγιος Τίνα. Όλη αυτή η διαδρομή, η περιγραφική που κάνετε, παρουσιάζει ένα κράμα πολύ διαφορετικό για την αριστερά και τον μαρξισμό από αυτό το οποίο έχουμε σήμερα. Έχουμε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θέλω να σταθώ σε τρία πρόσωπα, έτσι, οδεύοντας προς το τέλος, να μας δώσετε ένα περίγραμμα, γιατί επειδή παρακολούθησα και την παρουσίαση του βιβλίου σας, την τελευταία που κάνατε στο Άρδιν μαζί με τον Άγγελο Συρίγο, τον Γιώργο Καραμπελιά, τον Σπύρο Κουτρούλη και τον συναδελφό σας, τον Παπαγεωργίου, αν δεν κάνω λάθος, τρία πρόσωπα μου έκαναν φοβερή εντύπωση, που ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την ιδεολογία τους, το ηθικό εκτόπισμα που είχανε σε τραβούσε να μοιηθείς. Πρόσωπο πρώτο, Σεραφείμ Μάξιμος. Κοιτάξτε, γνώρισα τη γυναίκα του πολύ καλά, την Πενελόπη, συγγραφέα παιδικών βιβλίων, δεξιότατη πρέπει να σας πω. Από τη Μικρά Ασία, ναι, είχε μεγάλη πλάκα αυτό. Η αντιφάση της. Δεν συνεριζόταν καθόλου, αλλά όταν ο Μάξιμος υποκινούσε απεργίες στο Μεσοπόλεμο, σε εργοστάσια κτλ., επειδή τότε οι απεργοί δεν πληρωνόντουσαν. Έπρεπε να φάνε, έτσι. Υποχρέωνε την Πενελόπη να μαγειρεύει καζάνια φαγητό και ερχόντουσαν όλοι οι απεργοί στο σπίτι τους να φάνε. Ο Μάξιμος ήταν τότε βουλευτής του ΚΚ, σε μια φάση που το ΚΚ είχε μπει στη Βουλή. Και ο Μάξιμος οργάνωσε συσίτια για τους απεργούς. Ήταν ανιδιοτελής ο Μάξιμος, δεν ήταν ούτε στάρ των μέσων ενημέρωσης, ούτε ξέρω εγώ αυτό, ούτε είχε 110 διαμερίσματα, ούτε είχε μετοχές της πολυεθνικών εταιριών, έτσι, ούτε ήταν εφοπλιστής, ήταν ένας καπνεργάτης ο οποίος έγινε πολιτικός και ως πολιτικός θεωρούσε υποχρέωσή του, αφού υποκινούσε απεργίες,
να διασφαλίσω, να πεθάνουν στις πίνες οι άνθρωποι που απεργούσαν. Δημήτριος Γλινός, ο οποίος να πούμε ότι έγραψε για την διαχείριξη του Ελλάς. Κοιτάξτε, για τον Γλινό έχω γράψει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ο Γλινός είναι ένας άνθρωπος που περίμενε ότι ο Βενιζέλος θα τον αξιοποιήσει. Διότι είναι ο αρχιτέκτον της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Βενιζέλου, έτσι, μαζί με τον Φελιμούτο κτλ. Αλλά ο Βενιζέλος δεν τον αξιοποίησε. Και ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο για να τον εκδικηθεί, πήγε προς τα άκρα αριστερά και είχε και εμπάθεια. Δηλαδή, ο Ιωαννίδης γράφει κάτι στα πνεύματά του. Ο Ιωαννίδης ήταν ηγέτης του ΚΚ, ένας κουρέας ήταν από τον Βόλο, ηγέτης του ΚΚ επί κατοχής πριν έρθει ο Ζαχαριάδης πίσω. Γράφει ο Ιωαννίδης κάτι το οποίο δεν ξέρω βέβαια αν είναι έτσι όπως το λέει ο Ιωαννίδης. Δηλαδή, γιατί να πιστέψουν τον Ιωαννίδη. Αλλά το λέει πάντως ότι ο Γλινός του είχε υποδείξει ότι πρέπει να κατακτήσουν καταλόγους σε κάθε συνοικία, χωριό, πόλη με τους ανθρώπους που ήταν, ας πούμε, η σύνουσα. Να τους εξοντώσουν ώστε να μπορέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα να επιβάλλει, ας πούμε, την κυριαρχία του. Αυτά έχουν δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα, όπως και η πρότασή του να αντικατασταθεί το ελληνικό λεξιλόγιο από το λατινικό, ας πούμε. Αυτές ήταν ακρότητες, αμετροέπειες κτλ. Που προκάλεσαν μια δυσάρεστη εικόνα για τον Γλινό. Ήταν πολύ σημαντικός άνθρωπος. Μέγας φιλόλογος και συγγραφέας. Έγραψε πολύ ενδιαφέροντα βιβλία για τον δημοτικισμό. Πέθανε κακήν κακό σε μια κλινική, ας πούμε, στη διάρκεια της κατοχής. Ενώ είχε ήδη γράψει την διακήρυξη του Ελλάς. Δεν ξέρω αυτός αν ζούσε, αν θα έπαιζε έναν ηγετικό ρόλο, ενδεχομένως ανεπιθύμητο, την ομάδα Ζαχαριάδη, Σιάντου, Ιωαννίδη, όλοι αυτοί που... ακούστε, αυτοί ήταν ανθρωπάκια. Ο Γλινός, όπως και όλοι οι άλλοι που προαναφέραμε, ήταν προσωπικότητες. Ο Ζαχαριάδης, γενικά η γραφειοκρατία του ΚΚ, απεχθανόταν τις προσωπικότητες. Δείτε τι έγιναν, ας πούμε, οι προσωπικότητες που πήραν στο κόμμα στο τέλος της κατοχής. Το Γκόκαλη, τον Ζαχαριάδη, τον Γκόκαλη, τον Σεμίτη, τον Αγγελόπουλο, ξέρω εγώ, όλοι αυτοί, τον Μπάτσι, είχαν κακό τέλος όλοι αυτοί. Δεν τους θέλανε. Η γραφειοκρατία του ΚΚ ήθελε ελεγχόμενα μικρά ανθρωπάκια. Και επομένως όταν όλους αυτούς τους εκαθάρισαν, στο τέλος έμεινε, ξέρω εγώ, ο Ζαχαριάδης, ο Κολυγιάννης, ο Φλωράκης, ξέρω εγώ τέτοια πρόσωπα, τα οποία ήταν ασήμαντα ως πνευματικές οντότητες. Έτσι. Τελευταίο πρόσωπο είναι που θέλω να σχολιάσουμε από τους 8 που έχετε στο εξώφυλλο του βιβλίου σας, είναι ο Μιχάλης Σωράπτης, ο οποίος πρότεινε να συνδυαστεί, γιατί αυτός έφερνε κοντά στα ελληνικά δεδομένα, θεωρώ, την μαρξιστική σκέψη, που είχε προτείνει να συνδυαστεί, ας πούμε, ο κοινοτισμός και η άμεση δημοκρατία με την μαρξιστική θεωρία. Όχι, κάποιο ο Ράπτης δεν πέρασε από το ΚΚ. Ήτανε, από το Μεσοπόλεμο ήταν τροσκιστής. Είχε την πολύ μεγάλη, ας πούμε, τύχη να διαδεχθεί τον Τρότσκι στην ηγεσία της Τετάρτης Διεθνούς. Αυτό είναι το πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ήταν ένα πρόσωπο πάρα πολύ σημαντικό. Τον είχα γνωρίσει τον Ράπτη, που είχα πάρει συνέντευξη μια φορά. Πάρα πολύ σημαντικό, με τεράστια παιδεία, και είναι ο άνθρωπος που έφερε την αριστερά στα εθνικά θέματα. Λέγοντας στο τέλος της ζωής του ότι η αντίσταση στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό, στα πολυεθνικά, ξέρω, κεφάλαια, την προσπάθεια του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού να πολιτοποιήσει τις κοινωνίες και να τις κάνει μάζες ηλιθίων παύλα καταναλωτών. Αυτή η αντίσταση, η προσπάθεια να διατηρήσουμε τη δημοκρατία απέναντι στις προσπάθειες αυταρχικού ελέγχου των ανθρώπων, το Matrix, θα λέγαμε σήμερα, αυτή η προσπάθεια μπορεί να γίνει μόνο με βάση το έθνος κράτος. Άρα το έθνος κράτος και τα μάτια σας, είπε ο Ράπτης πριν πεθάνει. Και επίσης ο άνθρωπος είχε αγωνιστεί πάρα πολύ για τα εθνικά δικαίωμα, για την Κύπρο. Έτσι, ήταν ένας ένθερμος πατριώτης, ταυτόχρονα και βαθιά δημοκράτης, και στο τέλος της ζωής του τα καθαρά πολιτικά κείμενα που έγραψε αφορούσαν, τον είχαν οδηγήσει στον κοινοτισμό. Δηλαδή είχε στερνιστεί πλήρως την έννοια της άμεσης δημοκρατίας και του κοινοτισμού ως μοντέλο πολιτικό. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μορφή που δείχνει τελικά ότι σε όλους αυτούς, ας ολοκληρώσουμε με αυτό το συμπέρασμα,
σε όλους αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους, τους διανοούμενους, τελικά στο, υπερίσχυσε το ελληνικό στοιχείο. Υπερίσχυσε το ελληνικό πνεύμα. Η προέλευσή τους, η πατρίδα τους, το έθνος τους, η ελληνική δημοκρατία, οι κοινοτικοί θεσμοί, αυτά επικράτησαν στο τέλος. Η μαρξιστική θεωρία πήγε πίσω ή συνδυάστηκε με αυτά. Αυτό... Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα, το οποίο ο Ράπτης αποτελεί ένα κατεξοχήν, ας πούμε, παράδειγμα. Δεν τον κράτησα τυχαία για το τέλος και με αυτό νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε περισσότερα στα βιβλιοπωλεία, εναλλακτικές εκδόσεις. Η μαρξιστική σκέψη στην Ελλάδα, μια βελτιωμένη, διορθωμένη έκδοση του Μελέτη Μελωτόπουλου. Κύριε Μελωτόπουλε, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε και νομίζω ότι με αυτή τη συμβολή που κάνετε μπορεί κάποιος ο οποίος σήμερα κάνει διερεύνηση στα ιδεολογικά υπόγεια της αριστεράς να πάρει πολύ σημαντικές πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Δαμαβολίτη, και εγώ και εσάς και τους ακροατές σας για την υπομονή τους. Γεια σας.